Κύριε Έβιτς, ας αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη. Η πρώτη σας σκέψη με το που τελειώνει το παιχνίδι ποια είναι? Τι σκέφτεστε για την ομάδα σας, για την πορεία της, για τις δυνατότητές της μετά από ό,τι έκανε σήμερα εδώ? Εντάξει, εγώ ξέρω τις δυνατότητες της ομάδας. Ξέρω και τι παίκτες έχω και βέβαια συνολικά τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό σας λέω γιατί μέχρι τώρα όσα παιχνίδια έχουμε παίξει, όσο αφορά και το πρωτάθλημα, όσο αφορά και την Europa League και το κύπελο, στα 80-85% τα παιχνίδια ήμασταν καλοί και καλύτεροι από τον αντίπαλο. Δεν μπορώ να πω αυτό σήμερα. Ήμασταν καλοί, αλλά είχαμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία οι δυνατότητες της πιστεύω ότι είναι γνωστές σε όλους μας. Ότι είχαμε και τύχη, ναι. Αλλά ότι μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, και αυτό μπορώ να πω. Σήμερα πέτυχαν τρεις παίχτες τα τρία γκολ της νίκης της ομάδας σας. Τρεις παίχτες που έχουν κατά διαστήματα επικριθεί. Αισθάνεστε κάποια δικαίωση για την επιμονή σας στους συγκεκριμένους? Όπως είπα και πριν λίγο, γνωρίζω όλους και γνωρίζω τις δυνατότητες που έχουν. Πιστεύω σε αυτούς, πιστεύω και στους παίχτες όποιοι βγαίνουν από το πάγο και σε αυτούς που δεν μπήκαν. Έχουμε πλάνο και έχουμε σχέδιο σε κάθε παιχνίδι και προσπαθούμε να βγάλουμε την ενδεκάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα βγάλανε αυτοί γκολ, αύριο θα βγάλουν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, καλότε ήταν να βάζαμε και κάποια παραπάνω γκολ, γιατί με τις ευκαιρίες ιδιαίτερα που δημιουργούμε στα παιχνίδια τη Super League ήμασταν πολύ πίσω. Αλλά okay, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έρθει και αυτό, γιατί αυτή η νίκη θα μας δώσει και αυτοπεποίθηση. Ανεξάρτητα από το ότι αυξήθηκαν οι ελπίδες του ΠΑΟΚ για πρόκριση, αυτό το αποτέλεσμα εκτός από τους βαθμούς της νίκης δίνει και κάτι ακόμα πολύτιμο για εσάς εν ώψη της συνέχειας? Δηλαδή μπορεί να χτίσει ο ΠΑΟΚ πράγματα σε αυτή τη νίκη, πάνω σε αυτή τη νίκη? Σίγουρα ότι μπορεί. Σίγουρα ότι μπορεί, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπα και πριν λίγο, για μένα, κατά τη άποψή μου, έχει παίξει πολλά παιχνίδια καλά. Άσχετα τώρα από το αποτέλεσμα, πώς τελειώσανε τα παιχνίδια. Εμείς μην ξεχνάμε ότι έχουμε 8-9 καινούριους παίκτες φέτος. Ότι η ομάδα δεν χτίζεται από σήμερα μέχρι το αύριο και, κατά τη άποψή μου, αυτοί οι παίκτες όποιοι έρθανε, σιγά σιγά καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τι είναι ο ΠΑΟΚ και θέλουν λίγο χρόνο. Όχι μόνο ένας, μιλάω για όλους. Βέβαια στο ποδόσφαιρο πολλές φορές το χρόνο περνάει πολύ γρήγορα και δεν έχεις πολύ χρόνο. Αυτό γνωρίζουμε ιδιαίτερα όταν είσαι στην μία ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω στους ίδιους και πιστεύω ότι πράγματα θα αλλάξουν τη δικά μας. Η ερώτηση είναι αν στο 2-2 φοβηθήκατε για το αποτέλεσμα ή όχι. Μείνατε σίγουρος ότι θα καταφέρετε στο τέλος να πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, εμάς και η ισοπαλία από τη μία πλευρά μπορεί να μας οδηγήσει, μπορεί να μην μας οδηγούσε στην επόμενη φάση. Μπορεί να μην είχαμε ελπίδες. Βέβαια, το σχέδιο που είχαμε από την αρχή ήταν να προσπαθήσουμε, αν χρειάζεται, να ρισκάρουμε προς το τέλος. Βέβαια, βάλαμε γκολ στις καθυστέρησεις. Όπως αν θυμάμαι καλά, η Φιωρεντίνα στο δεύτερο ημίχρονο ναι, είχε κατοχή, είχε ball position, αλλά δεν έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Στο πρώτο ναι, αλλά στο δεύτερο δεν είχε κάποιες ευκαιρίες. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο στατήκαμε τακτικά καλύτερα όσο αφορά ιδιαίτερα τους μεσαίους παίκτες της Φιωρεντίνα. Και στο τέλος βάλαμε εμείς γκολ, μπορούσε να γίνει και αντίθετο, μπορούσε και η Φιωρεντίνα να βάλει γκολ, αλλά εμείς ήμασταν αυτοί που ήμασταν τυχεροί σήμερα και κερδίζαμε παιχνίδι. Τώρα πλέον, μετά από αυτή την εντυπωσιακή ανατροπή, ο ΠΑΟΚ με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι δεν περιμένει το αποτέλεσμα του ομίλου. Πιστεύετε ότι είναι κοντά στην πρόκριση πλέον στην επόμενη φάση, στους 32? Κοιτάξτε, σίγουρα ότι ήμασταν πιο κοντά από πριν αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, έχουμε πολλά παιχνίδια μέχρι αυτό το παιχνίδι.
Εμείς τώρα κάναμε κάτι που έχουμε χάσει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αλλά δεν έχουμε τελειώσει τίποτα. Έχει τελευταίο γύρο που όλοι βλέπουν και όλοι έχουν ελπίδες και η ομάδα που είναι τελευταία έχει ελπίδες ότι μπορεί να προκριθεί. Οπότε, αν τα χρειάζεται τρεις βαθμούς ή αν τα χρειάζεται ένας βαθμός, αυτό θα δούμε. Εμείς παίζουμε στην έδρα μας, παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα με όποια έχουμε παίξει. Τους έχουμε κερδίσει εκεί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε οι δυνατότητες που έχουν και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι καθόλου καλό, εύκολο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο, σεβασμό σε όλους τους αντίπαλους, γιατί έχουμε πατήσει από τα προηγούμενα δύο αγωνιστικές κόντρα σε μια ομάδα, όποια κάτι σ' άποψή μου, το όνομα μας έχει κερδίσει. Γιατί αν λεγόταν αυτή η ομάδα διαφορετικά, πιστεύω ότι τα βγάλαμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε περάσει, βέβαια όχι εγώ, γιατί προσπάθω συνέχεια να δίνω στους παίκτες μου συγκέντρωση με όποιον και να παίξουν. Μπορεί να είναι και η β' εθνική της Ελλάδας, πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλο. Αλλά γιατί σας λέω αυτό, γιατί στο ποδόσφαιρο σημερινό είδατε ότι όλα μπορούν να γίνουν και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να κερδίζουμε όποιον και να έχουμε απέναντί μας. Ίσως ακόμα και από το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντικός ο τρόπος που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε στα ίσια, έπαιξε ανοιχτά, έβαλε 3 γκολ, είχε 4-5 ακόμα μεγάλες ευκαιρίες. Ήταν θέμα τακτικής, είναι θέμα ικανότητας της ομάδας σας, νοοτροπίας που δεν φοβήθηκαν καθόλου, αδυναμιών του αντιπάλου? Εντάξτε, γνωρίζουμε ότι σήμερα σίγουρα έχουμε έναν αντίπαλο ο οποίος παίζει με έναν τρόπο που η ομάδα του περισσότερα παιχνίδια παίζει με κατοχή. Μπορεί να μην παίξανε όλοι βασικοί παίχτες, αλλά και αυτοί που παίξανε σήμερα είναι παίκτες της κλάσης και έχουν ποιότητα και μπορούν σε κάθε στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους χώρους, να βγαίνουμε γρήγορα μπροστά. Αυτό βγάλαμε και στα δύο πρώτα γκολ και στο τρίτο γκολ. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες, κάτι σαν άποψή μου, και στο δεύτερο ημίχρονο με δύο φορές μπορούσαμε να και πιο πριν βάλουμε το τρίτο γκολ. Ήμασταν πειθαρχημένοι, αυτό είναι. Σήμερα όλοι οι παίκτες κάνανε καλή δουλειά όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι. Είχαμε πειθαρχία στο αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι κάτι που μας οδηγούσε και μας έδωσε αυτή την νίκη.